Η αλήθεια είναι πως ήδη και δάνεια τα οποία είναι ρυθμισμένα ή έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη μέσω τέλος πάντων των δικαστηρίων έχουν ήδη μεταβιβαστεί. Άρα λοιπόν το τοπίο είναι ελεύθερο όσον αφορά τη διαχείριση. Να πούμε όμως ότι αυτό το οποίο πρέπει να απασχολεί τους οφειλέτες είναι ότι σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν το δάνειο μεταβιβαστεί ή αναλάβει μόνο τη διαχείριση κάποιο ξένο φαντ, αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζουν οι όροι της σύμβασης και ότι διέπεται από άλλο δίκαιο. Ό,τι είχαν υπογράψει όλη η σύμβαση, η αρχική της σύμβασης ισχύουν, το ελληνικό δίκαιο ισχύει και έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα. Το πρόβλημα θα δημιουργηθεί εάν σταματήσουν να πληρώνουν το δάνειο ή αν το δάνειο είναι ήδη κόκκινο, γιατί ο σκοπός αυτών των εταιριών που έχουν έρθει στην Ελλάδα είναι να αποκτήσουν εύκολα και γρήγορα κέρδος χωρίς να προσφέρουν μακροχρόνιες ρυθμίσεις. Άρα λοιπόν, εάν θέλουν να ρυθμίσουν με έναν ορίζοντα, για παράδειγμα 20ετίας, θα πρέπει να το κάνουν με την τράπεζα. Το φαν σε καμία περίπτωση δεν θα μείνει στη χώρα τόσο πολύ και έχουμε και τα πρώτα δείγματα όπου κάποια δάνεια τα οποία αγοράστηκαν από συγκεκριμένα φαν ξαναπουλήθηκαν στη συνέχεια μόνο και μόνο επειδή δεν υπήρχε απόδοση που ήθελαν ή πέρασε ο χρονικός ορίζοντας που είχαν θέσει εξ αρχής για την παραμονή τους στη χώρα. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι ότι ναι, μεταβιβάζονται, αλλά πολύ προσοχή, δεν αλλάζει τίποτα. Έχουμε τα ίδια δικαιώματα, διαβάζουμε τη σύμβαση, προσέχουμε και είπαμε, ο μόνος κίνδυνος που υπάρχει είναι αν το δάνειο κοκκινήσει.